Σήμερα έχουμε μια αποχή συμβολικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Είναι μια υπενθύμηση όσων εγκαίρως είχαμε επισημάνει προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα δούμε την εξέλιξη του πραγμάτων. Σε μετοπική σύγκρουση επιμένουν οι δικηγόροι για την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη που ξεκινά από σήμερα και αναμένεται να φέρει σφοδρές ανατροπές στη λειτουργία των δικαστηρίων. Το Υπουργικό Σώμα δεν ήταν αντίθετο στην ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας υπό κάποιες πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αφορούσαν την υλικοτεχνική υποδομή, την κατάρτιση των ειρηνοδικών και την επέκταση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Αυτά όλα απαιτούν ένα εύλογο χρόνο. Αυτός ο χρόνος δεν δόθηκε. Αντίθετα, είχαμε μία νομοθέτηση προ4 ημερών για ζητήματα άμεσης προτεραιότητας για την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη από 16 Σεπτεμβρίου, τροποποίηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας, τροποποίηση του κώδικα ποινικής δικονομίας, τροποποίηση του οργανισμού δικαστηρίου. Φοβάμαι ότι υπό αυτές τις συνθήκες το εγχείρημα είναι επίφοβο. Όπως έχει αποφασιστεί από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, κατά την έναρξη του νέου δικαστικού έτους προχωρούν σε καθολική αποχή από τα καθηκοντά τους και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε συγκεκριμένα σημεία. Η στόχευση που είναι η επιτάχυση και η ορθή απονομή της δικαιοσύνης δεν θα επιτευχθεί μέσω αυτής της διαδικασίας. Εάν δεν έχουμε υποδομές, αν δεν έχουμε ακροατήρια, αν δεν έχουμε δικαστικούς υπαλλήλους, δεν μπορεί να προχωρήσει το ζήτημα της δικαιοσύνης στο βαθμό που όλοι επιθυμούμε. Παράλληλα, οι δικαστικοί υπάλληλοι παραμένουν επίσης ανυποχώρητοι έναντι των προβλημάτων που θα προκαλέσει, όπως λένε, ο νέος δικαστικός χάρτης. Και για το λόγο αυτό, η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος συμμετέχει στις κινητοποιήσεις.